Εθνικό Μουσείο του Κοσμά. Πραγματικά έχουμε μείνει έκπληκτοι πόσο όμορφο και πόσο καλά στημένο είναι. Είμαστε εδώ με την κυρία Κατή, την υπεύθυνη. Θα μας πείτε δύο λόγια και για το όμορφο μουσείο σας και τι μπορεί να δει για να σε επισκέψει εδώ. Πολύ ωραία. Καταρχάς να σας καλωσορίσω και εγώ στον χώρο αυτό που βρισκόμαστε. Είμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο παλαιό δημοτικό σχολείο του Κοσμά, χτισμένο το κτίριο, το επιβλητικό αυτό κτίριο από το 1915. Στην αίθουσα λοιπόν αυτή μπορεί κάποιος να συναντήσει εργαλεία από τον εργασιακό βίο των κατοίκων εδώ, μπορεί να συναντήσει διάφορα στοιχεία τα οποία συναντούσε κανείς στο κοσμήτικο νοικοκυριό, φυσικά μια γωνιά αφιερωμένη στους ξεχωριστούς χτενάδες, καθώς ήταν ένα επάγγελμα το οποίο ασκούνταν κατά αποκλειστικότητα από τους κατοίκους εδώ της περιοχής, οι οποίοι έφτιαχναν τα χτένια και εφοδίαζαν όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια με το απαραίτητο αυτό εργαλείο για τον αργαλιό, και η υφαντική η οποία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή μας. Με την ξενάγηση μας δείξατε κάποια μοναδικά πράγματα που δύσκολα δεν ξέρουμε αν υπάρχουν σε άλλα λαογραφικά μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Πείτε μας 2-3 πράγματα που είδαμε εδώ εμείς και τι μπορεί να δει και ο επισκέπτης. Πραγματικά υπάρχουν κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν φέρει με πολύ αγάπη κάτοικοι από εδώ από την περιοχή. Πραγματικά μας εντυπωσιάζουν λοιπόν τα γουρουνοτσάρουχα από ακατέργαστο δέρμα γουρουνιών, τα οποία υπάρχει και φωτογραφία που φοράει ο συγκεκριμένος κύριος τα γουρουνοτσάρουχα. Είναι ένα πολυλειτουργικό χειροποίητο τραπεζάκι, το οποίο χρησιμοποιούνταν από τη μία πλευρά ως τραπεζάκι και από την άλλη ως σκαφιδάκι. Φυσικά η πινακωτή με την οποία έφτιαχναν στο μοναστήρι της Έλωνας τα πρόσφορα 16 θέσεων και πολλά άλλα μικροαντικείμενα αρκετά σημαντικά θεωρώ εγώ. Πριν κατά την ξενάγηση που κάνατε σε εμάς, που ήμασταν και τυχεροί, μας δείξατε κάποια στέφανα που έχουν και ένα πασχαλινό αυγό μέσα και μας είπε ότι χρονολογείται από το 1920. Πείστε μας καταρχήν για αυτή την παράδοση και πώς είναι δυνατόν το αυγό να έχει συντηρηθεί τόσο πολύ. Πραγματικά, θα σας πω λοιπόν ότι υπάρχει το έθιμο εδώ στην περιοχή, το πρώτο Πάσχα των νεονύμφων, να φτιάχνονται κουλούρια και να βράζουν τα αυγά. Έτσι λοιπόν ήθιστε το πρώτο κουλούρι που φτιάχνει η νύφη πλέον και το αυγό να το τοποθετούν μαζί με τα στέφανα, έτσι ώστε να είναι ένα, θα λέγαμε, ένα είδος τύχης, ένα γούρι για αυτούς. Υπάρχει λοιπόν από το 1920, όντως χρονολογείται το πρώτο αυγό της τότε νύφη. Ένα αφιέρωμα στις αρχαιολογικές καπάνες, καθώς εδώ σύμφωνα με τις αρχαιολογικές έρευνες υπήρχε ιερό του Μαλαιάτα Απόλλων, έχουν κρυθεί αναθήματα. Φυσικά εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τα πρωτότυπα, ωστόσο σε φωτογραφίες προσπαθούμε να αναβιώσουμε τον τρόπο και όλα τα αντικείμενα τα οποία είχαν βρεθεί, μικροαντικείμενα. Περιλαμβάνει φυσικά ένα αρχείο το οποίο πιστοποιεί την επαναστατική δράση των κατοίκων καθ' όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Φυσικά πήραν μέρος οι κοσμίτες όχι μόνο στην Ελληνική Επανάσταση αλλά και στις μετέπειτα πολεμικές, ας πούμε, έτσι, συγκρούσεις, όπως ήταν για παράδειγμα η διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Ήταν πριν από τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, ήταν ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Συμμετείχαν και στο Μικρασιατικό μέτωπο. Και φυσικά τελειώνει η αναφορά στην ιστορία με μία αλβανική χλένη και ένα κράνος ιταλικό, το οποίο έφεραν είτε οι Ιταλοί είτε οι Έλληνες κατά τη μάχη στο Φιστούτσιο, μια πολύ σημαντική μάχη κατά την οποία έχασε τη ζωή ο Ιταλός στρατηγός της Τριπόλεως, ο Φιστούτσιο, και οι αντάρτικες δυνάμεις κατατρόπωσαν το Ιταλικό στράτευμα επί περίοδο κατοχής, εννοείται. Το αξιοσημείωτο λοιπόν στη μάχη αυτή είναι το εξής, ότι μετά την έκβαση της μάχης, οι γυναίκες εδώ, οι κοσμήτισσες, πήγαν στο πεδίο όπου υπήρχαν πάρα πολλοί τραυματίες Ιταλοί, τους περιέθλεψαν, τους έφεραν εδώ στο σχολείο προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Θυσίασαν, όπως χαρακτηριστικά λένε οι γυναίκες που τα θυμούνται, θυσίασαν τα σεντόνια από τα πρικιά τους για να τους δέσουν τις πληγές και τα τραύματα. Και μία ημέρα μετά λοιπόν οι Ιταλοί ερχόμενοι εδώ πήραν τους τραυματίες και δεν προέβησαν σε αντίπεινα, παρά το γεγονός ότι είχαν χάσει την προηγουμένη. Πολύ ιδιαίτερο φυσικά που δείχνει το χαρακτήρα των γυναικών και την αποφασιστικότητά τους, την τόλμη τους ενδεχομένως.